Τα κάγκελα με την κυβέρνηση δεν ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνεργες. Πολλοί από αυτούς ήρθαν, αλλά. Ναι, ήρθαν πολλοί, είναι προφανές, γιατί κερδίσατε τις εκλογές. Ναι. Αλλά γιατί δεν ήρθαν όλοι. Να σας πω πρώτα, πριν από αυτό, επειδή έχουμε κάθε τόσο την τάση να πέφτουμε από τα σύννεφα, θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση. Αναφέρθηκε και προηγουμένως στο ρεπορτάζ. Όταν είχε ξεκινήσει η εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής, μέσα στο πρώτο 24ωρο είχε βγει ο κύριος Αβραμόπουλος και μας είχε βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα διείσδυσης της Χρυσής Αυγής στο στράτευμα. Και εμείς βλέπουμε ότι δύο στρατηγοί, μεταξύ των οποίων ο προηγούμενος διευθυντής ειδικών δυνάμεων, ο υπεύθυνος για τις ειδικές δυνάμεις δηλαδή, είναι χρυσαυγίτες. Αν αυτό βαράει τίποτα καμπανάκια για τη δημοκρατία, θα το μου πείτε εσείς. Στρατηγοί είναι, κύριε Κυρίτση μου, βρέθηκαν δύο δηλαδή, έλεος. Ο διευθυντής ειδικών δυνάμεων, κύριε Μενόπουλε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι αυτοί έχουν μια ακραία συμπεριφορά, έτσι κι αλλιώς οι ειδικές δυνάμεις είναι πιο εξτρεμ. Ήμουν ειδικές δυνάμεις, ξέρω. Συγγνώμη, δεν ξέρω που πήγατε στα τότε. Σύμφωνα με το debate το δικό σας. Ας δούμε τα ειδικά εκλογικά τμήματα. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Γύρω από την Εγαδά, για παράδειγμα. Γύρω από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Συγγνώμη, κύριε Κυρίτση. Ναι, κύριε Κυρίτση. Αυτό είναι άλλο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν ήρθαν σε εσάς περισσότεροι. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς ήρθαν σε εμάς. Μάλιστα, κοιτάζοντας τις πυρώσεις μετακινήσεις, είδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γύρω στις 2,5-3 μονάδες κατευθείαν από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άρα, κάποιος κόσμος ήρθε σε εμάς. Επίσης, στην Ελλάδα υπήρχε πάντα και κάποια ακροδεξιά η οποία ήταν απορροφημένη σε άλλα κόμματα, όπως ήταν του κυρίου Καρατζαφέρη ή παλαιότερα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό λέγεται Σαμαράς και Μπαλτάκος. Θα έπρεπε να ρωτήσουμε τον κύριο Μπαλτάκο, ο οποίος στο βίντεο με τον κύριο Κασιδιάρη έδωσε τροφή και βάση σε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας. Οπότε ένας συντηρητικός ψηφοφόρος είδε το βίντεο, είπε: «Α, τα τσιμίτσι-κότσι είμαστε με αυτούς» και απλώς ο Σαμαράς φοβόταν ότι χάνει ψήφους και τους κυνηγάει. «Δεν συμπαθώ τον Σαμαρά, θα πάω με αυτούς». Αυτό δεν θα έβγαζε ένας συνωμοσιολόγος ως συμπέρασμα. Είστε συνωμοσιολόγος. Συνωμοσιολόγος είστε εσείς. Λοιπόν, μια ερώτηση είναι πρέπει να κλείσουμε.